μόλις έχει τελειώσει μια εκδήλωση για το καινούριο βιβλίο του κυρίου Αριστίδη Μπάστρα με θέμα τον Σπινόζα και τον Βίσκενστάιν. Θα ήθελα λίγο να μας πείτε τι περιέχει το βιβλίο αυτό. Είναι πράγματι η εκδήλωση παρουσίασης του βιβλίου που τιτλοφορείται ξεφλουδίζοντας πατάτες και λιένοντας φακούς. Ο Σπινόζα και ο νεαρός Βίτκενστάιν συνομιλούν για την εμένεια και τη λογική της. Είναι ένα βιβλίο του Αριστίδη Μπαλτά που μεταφράστηκε στα ελληνικά. Είχε εκδοθεί πριν από 10 χρόνια στα αγγλικά και σήμερα εκδίδεται για πρώτη φορά στα ελληνικά από τις πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης. Επειδή μας ακούνε και άνθρωποι που δεν είναι, δυστυχώς, δεν είναι εξοικειωμένοι με τη φιλοσοφία, τι σημαίνει ακριβώς εμένεια? Εμένεια είναι η στάση εκείνη η οποία ορίζεται από το ότι δεν υφίσταται θέση εξωτερική του κόσμου και της γλώσσας και της σκέψης από την οποία να μπορούμε να εκφέρουμε προτάσεις που αφορούν τον κόσμο, τη γλώσσα και τη σκέψη, δηλαδή η λογική του ότι όλα βρίσκονται πάντοτε εντός κόσμου σκέψης και γλώσσας. Η λογική της εμένειας διέπει τόσο το έργο του Βίτκενστάιν, του πρώιμου Βίτκενστάιν, αλλά και του ύστερου, αλλά και του Σπινόζα. Ο Σπινόζα μάλιστα την αναφέρει ρητά στο έργο του. Και αυτό το οποίο προσπαθεί να καταδείξει ο Μπαλτάς μέσα από αυτό το βιβλίο είναι ότι η στάση αυτή είναι στην πραγματικότητα η μοναδική στάση που αντιστοιχεί σε αυτό που θα μπορούσαμε να ονομάσουμε ηλιστική φιλοσοφία ή ηλιστική παράδοση στη φιλοσοφία. Από εκεί και πέρα το βιβλίο έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Παρουσιάζει με μεγάλη λεπτολογία, ακριβολογία και με όσο το δυνατόν πιο πληρέστερο τρόπο το επιχείρημά του και καταφέρνει να καταδείξει ότι αυτή είναι τελικά η μοναδική θέση από την οποία έχουμε την δυνατότητα να κατανοούμε τον κόσμο. Προφανώς τούτο έχει και πολύ συγκεκριμένες πολιτικές επιπτώσεις σε σχέση με τον τρόπο με τον οποίο κατανοούμε την συνολική μας στάση μέσα στον κόσμο. Προφανώς μέσα σε 2 λεπτά δεν μπορεί κανείς να εξηγήσει ή να παρουσιάσει το βιβλίο αυτό, αλλά σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι αξίζει τον κόπο πραγματικά να διαβαστεί, διότι φέρνει μια νέα πνοή στην φιλοσοφική συζήτηση στην Ελλάδα, μια φρέσκια πνοή, αλλά όχι μόνο στην Ελλάδα. Ισχυρίζομαι ότι είναι ένα βιβλίο το οποίο έχει τη δυνατότητα να μπει στο πάνθεο των πολύ σημαντικών φιλοσοφικών έργων του αιώνα μας. Επειδή ακριβώς το βιβλίο και η θέση του Αριστίδη Μπαλτά είναι ότι η σκέψη, η φιλοσοφία, η θεωρία είναι πάντα άμεσα δεδομένη με τη δράση. Πώς δρούμε μέσα στον κόσμο. Για εσάς, πώς αυτό συνδυάζεται με την πολιτική, μια και είσαστε πολιτικό πρόσωπο? Εντάξει, είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρει κανείς ευθείες συνδέσεις. Όμως το να κατανοείς ότι δεν μπορείς να μιλήσεις για τον κόσμο παρά μόνο σε αντιπαράθεση με διαφορετικές προοπτικές και διαφορετικές τοποθετήσεις, στην πραγματικότητα θα έλεγε κανείς ότι διανοίγει έναν δρόμο πραγματικά χειραφετητικό και πραγματικά δημοκρατικό. Η ίδια ύπαρξη της φιλοσοφίας ακριβώς εμπεριέχει, ο ίδιος ορισμός της φιλοσοφίας εμπεριέχει ακριβώς αυτήν την αντιπαράθεση διαφορετικών προοπτικών και επί της ουσίας συνδέεται κατά αυτόν τον τρόπο έμεσα και με την πολιτική δράση, η οποία δεν είναι τίποτα άλλο παρά αντιπεράθεση συμφερόντων. Σωστά. Επίσης ο Αριστίδης έβαλε στην ομιλία του και το οραματικό. Για εσάς που ζείτε την καθημερινή πολιτική ως καθημερινή πράξη, συνδέεται η πράξη αυτή με το όραμα, με τη θεωρία, αν θέλετε, της απελευθέρωσης, τον κομμουνισμό?
δεν μπορεί παρά να συνδέεται. Θέλω να πω ότι κάθε φορά είμαστε αναγκασμένοι να δρούμε μέσα στην ιστορία, είμαστε ρηγμένοι μέσα στην ιστορία. Όπως λέει, η ίδια ιστορία, η ίδια ερημένη μέσα στον κόσμο, όπως λέει ακριβώς ο Μπαλτάς στο βιβλίο του, και είμαστε αναγκασμένοι κάθε φορά να καταλαμβάνουμε θέσεις, εννοώ θέσεις πολιτικές, όχι αξιώματα, αλλά να παίρνουμε θέση σε σχέση και σε αντιπαράθεση με άλλες πολιτικές θέσεις. Επομένως, νομίζω ότι αυτό το ρήξιμο μέσα στην ιστορία, αυτό το ανυπέρβλητο, αν θέλετε, όριο που μας συγκροτεί ως πολιτικά υποκείμενα, μας εξαναγκάζει να είμαστε και πολιτικά ενεργοί και πολιτικά αποτελεσματικοί. Τώρα, αν συνδέεται με συγκεκριμένους στρατηγικούς στόχους, αυτό αφορά και πάλι την ίδια την πολιτική. Κατά τη γνώμη μου, συνδέεται με μια προσπάθεια κατήσχησης της στρατηγικής της χειραφέτησης, η οποία όμως δεν μπορεί να γίνεται σε ένα επέκεινα ή στο υπερπέραν. Πρέπει να γίνεται στο εδώ και το τώρα, με βάση κάθε φορά την ενική συγκυρία. Και νομίζω ότι αυτό είναι και το κεντρικό δίδαγμα του βιβλίου του Μπαλτά, είτε αναφέρεται στην φιλοσοφία και την πρακτική της, είτε αναφέρεται στην πολιτική και την πρακτική της. Να σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.